Αντούρ Μισάη έξω. Δεν ξέρω αν την έχει βρει ο Διούδης, αλλά ό,τι και αν έχει συμβεί δεν καταγράφεται στα πρακτικά του αγώνα. Η φάση έχει σταματήσει για offside. Δεν πρέπει να υπάρχει. Νάτος τώρα ψηλά ο Χουάν Κάρο Αγιούμπ συνεχίζει και παίζει ένα 2 με τον Μακέντα. Πρόλαβε τελευταία στιγμή να κάνει το τάκλιν ο Μιχαήλ. Αϊτόρ χαμηλά. Ο Μακέντα 1-0. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με τον Κίκο Μακέντα στο 26ο λεπτό. Μακέντα Αγιούμπ. Το πρώτο 1-2 είναι εδώ. Δεύτερο στην συνέχεια απομάκρυνε ο Μιχαήλ πεσμένος. Ο Κουρμπέλης μοίρασε στο πλάι. Ο Αϊτόρ γύρισε εκεί που πανέξυπνα καλύφθηκε ο Μακέντα για να μην εκτεθεί offside. Και από εκεί ο Ιταλός δεν θα μπορούσε να λαθέψει. Έβαλε την μπάλα στα δίχτυα του Νάγκη για να ανοίξει το σκορ. Μαζέψε ο Διούδης. Γρήγορα οι πράσινοι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ στην εκδήλωση της αντεπίθεσης. Δεν ήταν ακριβής η πρώτη μεταβίβαση, επέστρεψε η ΑΕΛ. Καρλίτος. Βέλεθ. Το δοκίμασε από μακριά, η μπάλα κόντραρε στο τάκλιν του Τόρζε. Κόρνερ. Φάλτσο στο πρώτο δοκάρι. Έβγαλε έξω ο Βέλεθ. Νέο γέμισμα από τον Αϊτόρ. Κεφαλιά του Μακέντα. Έφυγε πάνω από την εστία. Ο Τόρζε θέλησε να ευνηδιάσει τον Διούδη. Πρώτη τελική στην εστία για την ΑΕΛ. Ωραίο σούτ του Σάντσες πάνω από την εστία. Ο Καρλίτος την πέρασε πάνω από το τείχος. Την έστειλε πάνω από την εστία. Καρλίτος. Αϊτόρ. Ωραίες προσπάθειες, ωραίες προσποίησεις βγάζει τελική. Χωρίς όμως δυσκολία για την επέμβαση του Νάγκη. Ο Ντουρμισάη στον Πλατέλα. Το γύρισμα για τον πίνακα και είναι αυτός που θα ισοφαρίσει για την ΑΕΛ στο 87. Ο Παναθηναϊκός έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, έδινε διαρκώς την μπάλα στους ποδοσφαιριστές του Γρηγορίου και σε αυτήν την περίπτωση ο πίνακας είναι μόνος του στο δεύτερο δοκάρι και με την κεφαλιά ισοφαρίζει για την ΑΕΛ.